θα πρέπει να αντιληφθείτε όλες τις ψευδαισθήσεις και όλους τους φόβους και όλο το δόγμα, το ψεύτικο που μας έχουν βάλει και όλα αυτά που σας μπλοκάρουν. Αν δεν τα δείτε αυτά και πείτε, εγώ έτσι είμαι, α, εγώ έχω την πίστη μου, και η πίστη σου είναι δογματική και είναι ένα τεράστιο μπλοκάρισμα, ένα ψεύτικο δόγμα που σου έβαλαν αυτοί για να έχεις ένα μπλοκάρισμα. Και δεν εννοώ ότι το να πιστεύω στον Χριστό είναι αυτό. Όχι, να, και εγώ φοράω σταυρό, πιστεύω στον Χριστό. Εννοώ ότι η πίστη μας είχε μέσα πολλά δογματικά, επίτηδες, γιατί από τους ανθρώπους φτιάχτηκε, επίτηδες για να μας κρατήσει σε τέτοιο σημείο και να ζήσουμε τώρα αυτά που ζούμε. Και λυπάμαι αν δεν τα καταλαβαίνετε, αλλά τις προάλλες είχαμε πόσο 30 άτομα, 35 στο Zoom, οι οποίοι όλοι το καταλάβαιναν. Ξαρτάται πόσο μπροστά, πόσο πίσω είναι ο καθένας, λυπάμαι, έτσι είναι. Άρα πρέπει να γίνουμε πρώτα αυτό που θέλουμε να βιώσουμε. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θέλεις να είσαι. Εσύ επιλέγεις. Δεν επιλέγει ο Θεός για σένα. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θέλεις να είσαι. Θέλεις να είσαι χαρούμενος. Επέλεξε το να είσαι χαρούμενος και φτιάξε τα υπόλοιπα με δράσεις. Ποια πράγματα στεναχωρούν στη ζωή σου. Πέτα τα. Τι έχεις γύρω σου, ανθρώπους που στεναχωρούν. Ποιος θα τον πετάξει αν τον πετάξεις εσύ. Μια δουλειά η οποία είναι αδύνατο να σου φέρει τώρα χρήματα και φοβάσαι να την αφήσεις. Όλα τα λάθη που κάνουμε τα κάνουμε από φόβο. Φοβόμαστε να αφήσουμε τη δουλειά που δεν αξίζουμε. Φοβόμαστε να αφήσουμε τους ανθρώπους που μας τρελαίνουν, μας στεναχωρούν, μας κάνουν χάλια. Από φόβο. Όταν κάνεις λοιπόν επιλογές φόβου, θα έχεις άσχημη ζωή. Όταν κάνεις επιλογές αγάπης, θα έχεις καλή ζωή. Είναι επιλογή φόβου το να μην πετάει μια γυναίκα τον άντρα της που τη δέρνει. Επιλογή φόβου είναι, δεν είναι επιλογή αγάπης να κάθεται εκεί πέρα. Φοβάται. Φοβάται τι θα απογίνει μόνη της, πώς θα ζήσει το παιδί της. Φοβάται. Δεν σκέφτεται ότι. Δηλαδή, φανταστείτε έτσι. Αυτό είναι το πιο χαμηλό επίπεδο που υπάρχει. Αν είσαι σε αυτό, σημαίνει ότι δεν νιώθεις ότι αξίζεις. Ότι δεν έχεις καθόλου πίστη στο σύμπαν. Δεν πιστεύεις λοιπόν ότι όταν αφήσεις αυτήν την κατάσταση την άσχημη, θα σε πάει το σύμπαν σε κάτι καλύτερο. Δεν το πιστεύεις. Άρα, ποια πίστη και αφοβία λέμε. Δεν έχεις καθόλου πίστη και αφοβία. Ούτε πίστη, ούτε αφοβία. Και έχεις και ένα κάρο πεπιθήσεις που δεν τις έχεις ανακαλύψει προφανώς και σε κρατάνε εκεί στον εγκλωβισμό και καταστρέφεις και σένα και το παιδί σου, ας πούμε. Έτσι. Το ίδιο γίνεται με μια δουλειά. Ξέρεις ότι. Όντας αυτή τη δουλειά, δεν σου αφήνει χρόνο να κάνεις κάτι άλλο, δεν σου αφήνει χρόνο να μελετήσεις, να ανέβεις πνευματικά, γιατί μόνο αν ανέβεις πνευματικά θα έχεις χρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Μερικοί μου λένε: εγώ θέλω να ανέβω πνευματικά, αλλά να μην έχω χρήματα. Δεν γίνεται. Αν ανέβεις πνευματικά, θα γίνεις και αυτόματος συλληπητής και θα έχεις τα πάντα στη ζωή σου. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον, παιδιά, να ανέβεις πνευματικά και να είσαι φτωχός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Γιατί. Όταν ανεβαίνεις και συνδέεσαι με το Θείο, θα ανοίγουν οι ουρανοί σε όλα. Αυτό που είπε ο Χριστός, ότι θα έχουμε θέσεις τη βασιλεία του επάνω, αλλά και εδώ ότι θα είμαστε σε κατάσταση βασιλείας. Το έχει πει. Έχει πει. Γιατί ο Χριστός είναι αυθονία. Για θυμηθείτε πώς ζουστάισε με ελάχιστα ψάρια, τα οποία συνέχεια γινόταν πιο άφθονα και περισσότερα, αλλά το καθεστώς έχει δώσει άλλες εντολές να σας λένε οι παπάδες σας. Ο Χριστός όμως είναι αυθονία. Και να τώρα τα αποτελέσματα. Έχετε αρχίσει και αντιλαμβάνεστε ότι όλα λάθος τα λέει η θρησκεία, έτσι. Η θρησκεία σας λέει αυτή τη στιγμή. Κάνε την ένεση. Δηλαδή στα άλλα σας έλεγε αλήθειες. Αυτό πιστεύετε. Τώρα ξαφνικά πήγε η θρησκεία με το σύστημα. Τώρα πήγε. Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος για να νομίζεις ότι τώρα έγινε αυτό.